Ο 65χρονος Βολιώτης που νόσησε βαριά από τον κορονοϊό και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας, καθώς δεν υπήρχε ελεύθερο κρεβάτι στη μονάδα εντατικής COVID του νοσοκομείου Βόλου, έχασε τη μάχη με τον θάνατο. Την ίδια στιγμή παραμένουν γεμάτες και οι 4 κλίνες στη ΜΕΘ κορονοϊού του Αχιλοπουλίου. Η νοσηλεία με στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι μακρά, άρα είναι μοιραίο τα κρεβάτια να γεμίσουν, γι' αυτό και χρειάζεται και υποστήριξη από άλλες εντατικές. Για το συγκεκριμένο περιστατικό που αναφέρεστε, ο ασθενής ήταν στη ΜΕΘ Λαμίας. Τώρα η δικιά μας ΜΕΘ πραγματικά είναι γεμάτη, οι ασθενείς είναι σε βαριά κατάσταση, όλοι είναι ανεμβολίαστοι και γενικά δεχόμαστε μια πίεση που θα μπορούσα να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι διαχειρίσιμη, αλλά ας πούμε ότι έχει φτάσει στο ανώτατο όριο διαχείρισης. Εάν υπάρξει καινούργια έκρηξη, τότε δυστυχώς τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Τους γιατρούς προβληματίζει το γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ανοίξουν και άλλες κλίνες εντατικής στο νοσοκομείο λόγω έλλειψης έμψυχου δυναμικού, καθώς επίσης και για το ότι οι υπόλοιπες κλίνες ΜΕΘ είναι κατηλημένες από βαριά περιστατικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ασθενείς με το σύνδρομο post-COVID. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 4 από τα 8 περιστατικά των κλινών της non-COVID ΜΕΘ έχουν το long-COVID syndrome, δηλαδή είναι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ COVID περίπου 30, ίσως και παραπάνω ημέρες. Αρνητικοποιήθηκαν, βγήκαν στην άλλη ΜΕΘ, αλλά δεν έχει ακόμα εκλείψει η ανάγκη τους για υποστήριξη σε μονάδα ιατρικής θεραπείας. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ένα 40-50% των non-COVID έχουν σχέση με την COVID. Άρα η ενεργοποίηση και άλλης δομής αφενός μεν είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου βλέπετε ότι το ίδιο το σύνδρομο τελικά συνεχίζει να μας απασχολεί. Μοναδική λύση για να αποφευχθούν καταστάσεις σαν αυτές που έζησε το Αχιλοπούλιο κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου πανδημικού κύματος είναι ο εμβολιασμός. Ωστόσο, το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στη Χερσαία Μαγνησία και στα νησιά των Σποράδων δεν ξεπερνά το 53%, δηλαδή πάνω από 4 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Είναι περίπου ο ίδιος ο μέσος όρος σε όλη τη Θεσσαλία και στη Λάρισα, νομίζω κάπου εκεί είναι. Σίγουρα θέλουμε κάτι περισσότερο. Και μάλιστα υπάρχουν και περιοχές που έχουν χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Δεν είναι η πόλη του Βόλου από αυτές, είναι η επαρχίας. Έτσι, και δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος των περιστατικών είναι από αυτές τις περιοχές που υπάρχει χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Στον αντίποδο όλων αυτών, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται αύξηση στον ρυθμό των ημερήσιων ραντεβού εμβολιασμού στο νοσοκομείο, όπου σπέβδουν για την χορήγηση της τρίτης δόσης και αρκετοί πολίτες άνω των 60 ετών. Έχουμε αυξηθεί ο αριθμός των ραντεβού στο εμβολιαστικό κέντρο, που είχε πέσει κάτω από 200, τώρα πλησιάζουμε 300 και πάνω. Είναι αρκετοί συνάδελφοι υγειονομικοί και εγώ προσωπικά, αλλά και όλοι οι γιατροί της ΜΕΘ, νοσηλευτές και λοιπά, σιγά σιγά όλοι εμβολιάζονται. Και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι άνω των 60, οι οποίοι όντως πιστεύουν ότι προστατεύονται μέσα από αυτή τη διαδικασία και είναι ευχάριστο το γεγονός ότι πολλοί πρόθυμα έρχονται και εμβολιάζονται με την τρίτη δόση.